Κύριε Κοντογιώργη, βρισκόμαστε λίγε μέρε πριν από τι ευρωεκλογέ και θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη κάλπη και πόσο αισιόδοξο είσαστε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να πετύχει το στόχο τη. Κύριε Πεφάνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αναγκαίο, το καλύτερο περιβάλλον για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μα. Να διασφαλίσει η χώρα μα τα συμφέροντά τη. Επομένω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό απαιτεί διαπραγματευτική ικανότητα και αυτό προποθέτει και αξιοπιστία. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν τα πρόσωπα εκείνα και στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά βέβαια και στο τιμόνι τη χώρα, προκειμένου η χώρα μα να δίνει την κατεύθυνση στα θέματα που την απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να έχει παραγωγικό ρόλο. Επομένω, το σημαντικότερο διακύβευμα για αυτέ τι εκλογέ είναι να συνεχιστεί αυτή η πορεία που έχουμε χαράξει στον δρόμο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη σε μια δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα να υπερασπιστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σφαίροντα τη χώρα και τα εθνικά, αλλά και στο κομμάτι τη άμυνα, τη ενέργεια, τη διπλωματία. Μέσα από, το, μέσα από το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, νομίζω ότι οι πολίτε, αξιολογώντα, θα σα έλεγα, και όλη, όλη αυτή την περίοδο που η κυβέρνηση και στη δεύτερη περίοδο έχει προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό τη πρόγραμμα, νομίζω θα συναισθανθεί αυτή την προτεραιότητα και επομένω θα εμπιστευτεί πάλι τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά τη. Και θα ήθελα τώρα να μεταφερθούμε και στο forum, το κομμάτι τη οικονομία, καθώ βρισκόμαστε στο Φόρουμ των Δελφών. Ο Υπουργό των Οικονομικών ουσιαστικά ξεκαθάρισε την κατάσταση όσον αφορά το κομμάτι των κυβερνητικών αποπαροχών, των κυβερνητικών δράσεων για το, για το, επόμενο διάστημα. Πόσο θωρακισμένη η οικονομία και πόσο μπορεί όλο αυτό το πλάνο να υλοποιηθεί και τι σημαίνει αυτό για του ανθρώπου. Η οικονομία, κύριε Πεφάνη, είναι θροκισμένη. Και για το λόγο ότι εδώ και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχεδόν πέντε, ακολουθούσαμε ένα μείγμα πολιτική το οποίο μαζί με την οικονομική ανάπτυξη διατήρησε και τη συνοχή στη χώρα. Γιατί χωρί συνοχή, χωρί να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών, η οικονομική ανάπτυξη καμιά φορά δεν έχει σημασία. Επομένω, μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομική σταθερότητα και ανακτώντα την εξοπιστία στο εξωτερικό που μα οδήγησε και στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά βέβαια και στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων ενισχυμένη εποπτεία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να συνεχίσουμε. Όμω, παρά το γεγονό ότι η οικονομία είναι φερακισμένη, θα πρέπει να λίγο να φροντίζουμε και για τι δύσκολε μέρε. Και υπάρχουν, όπω βλέπετε, αρκετοί διεθνεί απρόβλεπτοι παράγοντε για του οποίου εμεί πρέπει να αλλά ταυτόχρονα από το περίσημα τη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε μια υποχρέωση ω προ τα πρωτογενή πλεονάσματα που γνωρίζετε και για αυτή και για τι επόμενε χρονιές, να μπορούμε όπου αυτό είναι δυνατόν στοχευμένα να στηρίζουμε αυτού που έχουν με μεγαλύτερη ανάγκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.